Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ταξίδι αστραπή πραγματοποιεί σε λίγες ώρες στη Λισαβόνα ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για να ενημερώσει επί των ελληνικών θέσεων στο θέμα των Σκοπίων την πορτογαλική πολιτική ηγεσία, η οποία ασκεί τιμή στην Προεδρία της σε 8ο εξάμηνο του 1992. Θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες επισκέψεις και επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τον ίδιο πάντοτε στόχο. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί πρώτα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ζωάο Ντεντέους Πινέιρο, με τον οποίο θα συζητήσει την πορτογαλική πρωτοβουλία για την άσκηση πιέσεων προς τα Σκόπια. Αμέσως μετά ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό Καβάκο Σίλβα και θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο Μάριο Σοάρες. Έγκυρες διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι η πορτογαλική προεδρία της κοινότητας συνεχίζει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επίτευξη λύσης που θα ικανοποιεί πρώτιστα τις ελληνικές θέσεις. Σύμφωνα μάλιστα με ορισμένες ενδείξεις, ούτε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Κοινότητας στις 11 και 12 Μαΐου θα ληφθεί οποιαδήποτε κοινοτική απόφαση για αναγνώριση των Σκοπίων. Η διπλωματική κινητικότητα θα μεταφερθεί τη Μεγάλη Πέμπτη στην Αθήνα. Ο αρχηγός του Foreign Office, Douglas Hurt, θα βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα για συνομιλίες με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών γύρω από το πρόβλημα των Σκοπίων και τις εξελίξεις στην πρώην πια Ιουγκοσλαβική Ομοσπονδία. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύμφωνα με το οποίο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Γκένσερ θεωρεί ικανοποιητική την ονομασία Νέα Μακεδονία για τη Δημοκρατία των Σκοπίων. Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίζεται πως οι πρόσφατες συνομιλίες Μητσοτάκη-Γκένσερ στην Αθήνα έγιναν στη βάση ότι δεν είναι δυνατόν η λέξη Μακεδονία να περιλαμβάνεται στην ονομασία της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Ταυτόχρονα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα υποστηρίξει λύση την οποία δεν θα αποδέχεται η Ελλάδα. Και άλλο σοβαρότατο τροχαίο δυστύχημα έγινε πριν από τρεις περίπου ώρες, τη φορά αυτή έξω από την Κατερίνη, με δύο νεκρούς, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών του Σαββατοκύριακου στους 22. Οι τραυματίες είναι 126. Στον τόπο του δυστυχήματος βρέθηκε τη στιγμή ακριβώς που γινόταν συνεργείο της ΕΤ2 και αποθανάτησε τις σκηνές που θα δούμε. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιώργος Σιώπας. Το νέο τροχαίο έγινε το βράδυ στη Νέα Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης, κοντά στην περιοχή Νέοι Πόροι, στα όρια των ομών Πιερίας Λαρίσης. Σύμφωνα με τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι νεκροί είναι δύο, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των τραυματιών. Οι νεκροί και οι τραυματίες προέρχονται από το ΙΧ που αμέσως μετά τη σύγκρουση με την Ταλίκα πήρε φωτιά. Από την πρώτη ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο με την τροχαία Κατερίνης, μας είπαν ότι ο ένας νεκρός πρέπει να είναι Ιταλός. Το δεύτερο πτώμα είναι απαθρακωμένο και δεν έχει αναγνωριστεί, ενώ δεν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό και την κατάσταση των τραυματιών που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Λάρισας. Στο μεταξύ, η ολισθηρότητα του δρόμου στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών Αντιρίου είχε σαν αποτέλεσμα τη σφοδρή σύγκρουση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου με φορτηγό. Από τα συντρίμια του επιβατικού ανασύρθηκαν νεκροί ο Χαράλαμπος Χάνος, 53 ετών, κάτοικος Αμφίκλειας, και ο 11χρονος γιος του Ευστάθιος. Βαριά τραυματισμένη είναι η σύζυγος του οδηγού Γαρουφαλιά Χάνου, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας. Ο οδηγός του φορτηγού Παναγιώτης Βενετσάνης, 57 ετών, κάτοικος Άμφισσας, δεν έπαθε τίποτα. Όμως έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες από το τροχαίο που έγινε πριν από περίπου 3 ώρες κοντά στην Κατερίνη. Ο ένας νεκρός λοιπόν είναι πράγματι Ιταλός, ονομάζεται Τζιάν Φράγκο Σιταντίνη και είναι 45 χρόνων. Το δεύτερο πτώμα είναι τελείως απανθρακωμένο και δεν έχει αναγνωριστεί μέχρι στιγμής. Να πούμε ακόμα ότι την ώρα που έγινε το δυστύχημα ψυχάλιζε. Άκαρπη ήταν η απόψινή σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Εσωτερικών με αντικείμενο την απεργία των υπαλλήλων καθαριότητας και στην οποία πήραν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Κλήτος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Λεωνίδας Κουρής και τη διοίκηση της ΠΟΕΟΤΑ. Πάντως, κατά το νέο 24ωρο προβλέπεται να υπάρξει και νέα επαφή για το ίδιο θέμα, ενώ παράλληλα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο έχει προσφύγει ο ενιαίος σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής, ζητώντας να κλείσει η χωματερή των λιωσίων. Εν τω μεταξύ, οι σωροί των σκουπιδιών μεγαλώνουν καθημερινά στην Αττική και ήδη είναι ορατός ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Προβλήματα φαίνεται ότι δημιουργούνται και για τα εμπορικά καταστήματα, ιδιαίτερα στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι εμπορικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται, υποστηρίζουν ότι οι σωροί των σκουπιδιών εμποδίζουν την ομαλή προσπέλαση του αγοραστικού κοινού στο εμπορικό κέντρο. Μυστήριο εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας του ψυχίατρου Ηλία Κοέν, 52 χρόνων, που έγινε στις 9.30 το πρωί στο Καπανδρίτη. Η εξέταση των μαρτύρων που συνεχίζεται στην ασφάλεια δεν έχει αποδώσει κάποια αποτελέσματα και ούτε μπορούν οι αστυνομικοί να πούν με βεβαιότητα οτιδήποτε για το χώρο από τον οποίο προέρχονται οι δολοφόνοι του Κοέν, που σημειωτέων ήταν στενός φίλος του ψυχίατρου Μάριου Μαράτου. Λεπτομέρειες για τη δολοφονία του Ηλία Κοέν μας δίνει τώρα ο αστυνομικός μας συντάκτης Πάνος Όμπολος. Όλες οι εκδοχές εξετάζονται από την ασφάλεια για την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού νευροψυχιάτρου Ηλία Κοέν,
που έγινε γύρω στις 9.30 το πρωί στο Καπαντρίτη. Στην ασφάλεια καλούνται και εξετάζονται πολλά άτομα γνωστοί και φίλοι του 52χρονου νευροψυχιάτρου, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται παντού. Ο Ηλίας Κοέν δέχτηκε καταιγισμό πυρών την ώρα που είχε φύγει από το εξοχικό του σπίτι στο Βαρνάβα Αττικής και πήγαινε με το αυτοκίνητό του να πάρει το ηλικίας 18 μηνών παιδί του από την ενδιαστάση σύζυγό του, που όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία συζεί με τον οπλουργό Βασίλη Δαναλάτο, ο οποίος είναι υπόδικος για κατοχή και εμπορία όπλων και εκρηκτικών. Οι άγνωστοι δράστες, που ήταν τουλάχιστον δύο, είχαν κρυφτεί πίσω από ένα πεύκο κοντά στη γέφυρα Καπανδρητίου στο ύψος του 25ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Αθήνας Λαμίας και έριξαν εναντίον του ψυχιάτρου πάνω από 20 πυροβολισμούς. Όλα εξετάζονται, όλα ερευνώνται. Γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν πεζοί, αν ήταν υποχούμενοι, τι μέσον χρησιμοποίησαν. Στον τόπο βρέθηκαν 17 κάλικες των 9 mm και 6 από πιστόλι 45. Όπως διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της ασφάλειας, ο ψυχίατρος, ο οποίος ήταν μέλος σκοπευτικής ομάδας, ανταπέδωσε τα πυρά με το 9 πιστόλι που κατήχε νόμιμα. Το πτώμα του Κοέν βρέθηκε πεσμένο πάνω στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, που ήταν σταθμευμένο στη μέση του δρόμου. Ο ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης διαπίστωσε ότι έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός του, ενώ το αυτοκίνητο ήταν διάτριτο από τις σφαίρες και τα τζάμια του ήταν κομματιασμένα. Στο Μεσολόγγι τιμήθηκε η 166η επέτειος της ηρωικής εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων. Στο ρεπορτάζ η Λέλια Στεριάκη. Το πρωί εψάλλει δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, στην οποία χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Θεόκλητος. Ακολούθησε πομπή που διέσχισε τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατέληξε στον κήπο των Ηρώων. Εκεί, αφού εψάλλει τρισάγιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης κατέθεσε στεφάνι στον τύμβο των Ηρώων εκ μέρους της κυβέρνησης. Στην ομιλία της, η Υπουργός Πολιτισμού κ. Άννα Ψαρούγα Ντανάκη, αφού αναφέρθηκε στο χρονικό του ολοκαυτώματος του Μεσολογγίου, τόνισε. Απέναντι στις ανιστόρητες και ιδιωτελείς προκλήσεις που δεχόμαστε από παράλογους διεκδικητές των εθνικών μας συμβόλων, χρειαζόμαστε την βίωση των μεγάλων σταθμών της ιστορίας μας. Στο γεύμα που ακολούθησε, ο Δήμαρχος της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, κ. Κώστας Ρεπάσος, προσφωνώντας τους επισήμους, μεταξύ άλλων υπογράμμισε. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, με την διθυραμβική και μεγαλουργική τους πνοή, υψώσανε την ελληνική ψυχή στο απόγειο της δόξας. Τιμούμε σήμερα για μια ακόμη φορά την ηρωική αυτή επέτειο, που πρέπει όμως να γίνει μάθημα για όλους τους Έλληνες. Γιατί φοβάμαι ότι τους δύσκολους αυτούς καιρούς που περνάμε σήμερα, η ιστορία έχει εξασθενήσει στη μνήμη μας. Αντίθετα, θα έπρεπε η ιστορική μνήμη να είναι φάρος φωτεινός για την πορεία του έθνους. Γιατί οι λαοί που στερούνται ιστορικής μνήμης ή που χάνουν την ιστορική του συνέχεια γρήγορα εξαφανίζονται από το χάρτη της Υφηδίου. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και συγκινητική ήταν η αναπαράσταση της ανατίναξης του Χρήστου Καψάλη που έκλεισε την τελετή. Μια ματιά στη διεθνή επικαιρότητα, φαίνεται ότι το ενδεχόμενο για κατάπαυση του πυρός στη Βοσνία απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση και στο 24ωρο που πέρασε. Το ραδιόφωνο του Σεράγεβο μετέδωσε ότι ο Ομοσπονδιακός Στρατός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της πόλης Μόσταρ. Οι νεκροί είναι περισσότεροι από 12 και οι τραυματίες περισσότεροι από 100 στη Βοσνία. Ο απεσταλμένος της ΕΟΚ Κόλιν Ντόιλ δήλωσε με απόγνωση ότι δεν υπάρχει νόημα να συνεχίζονται ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ συνεχίζεται αμύωτη αιματοχυσία. Με νέα επιδείνωση απειλούνται οι σχέσεις Ιεμένης Σαουδικής Αραβίας. Ένοπλος Ιεμενίτης εισέβαλε στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας και κρατά ομήρους ως αυτή την ώρα τον πρεσβευτή και το σύμβουλο της πρεσβείας, απειλώντας ότι θα τεινάξει το κτίριο στον αέρα αν δεν του επιτραπεί να φύγει ανενόχλητος και αν δεν του δοθεί το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.
Να σημειώσουμε ότι οι σχέσεις Ιεμένης-Σαουδικής Αραβίας είχαν επιδεινωθεί όταν η Ιεμένη είχε πάρει με το μέρος του Ιράκ στην διάρκεια του πολέμου στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας κατήγγειλε απόψε την ενέργεια του ενόπλου ως τρομοκρατική που παραβιάζει κάθε κανόνα του διπλωματικού δικαίου και καθιστά υπεύθυνη την κυβέρνηση της Ιεμένης. Άστατο θα είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Βαθμία όμως στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα το χαμηλό που βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα κινείται αργά ανατολικά. Έτσι πιο αναλυτικά για σήμερα μεγάλη Δευτέρα. Στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανόν λίγες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Γρήγορα όμως ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, ασθενείς μέχρι μέτρη και προς το βράδυ τοπικά ισχυροί. Στην Ανατολική Ελλάδα θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική μέτρη μέχρι ισχυροί. Αργότερα όμως θα γίνουν και εδώ βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία νωρίς το πρωί θα κυμανθεί στα υπηρετικά από 7 μέχρι 10 βαθμούς και στις νησιωτικές περιοχές από 10 μέχρι 14. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 11 με 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τους 14 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Στην Αττική προβλέπεται άστατος καιρός κατά περίοδους νεφελώδης με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις μέτρη. Από το απόγευμα όμως θα γίνουν βόρειοι. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 10 μέχρι 17 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα όταν υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί πρόσχερη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ανατολική, νότια-ανατολική, ασθενής μέχρι μέτρη. Αργότερα όμως θα γίνουν βόρειοι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 μέχρι 14 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε τη συνέχεια της ταινίας Άγριες Φράουλες. Από εμάς καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα.